Έχουμε κάποια στοιχεία για τον τουρισμό. Μπορούμε να πάμε λοιπόν να τα παρουσιάσουμε για να πάμε και να κλείσουμε το μέρος με την σύνδεση στη Ρόδο. Ωραία, λοιπόν. Πάμε λοιπόν να δούμε τα στοιχεία του τουρισμού. Πάμε, καθώς γρήγορα, βλέπουμε ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη αυξητική τάση για τον μήνα Μάιο. Ναι. Είναι λοιπόν στοιχεία του Ινστιτούτου Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. 1 εκατομμύριο αφίξεις από εσωτερικού, έτσι, διεθνούς εσωτερικού τουρισμού τον Μάιο. Την πρώτη εβδομάδα 27,9% σε σχέση με την τελευταία του Απριλίου και τη δεύτερη εβδομάδα του Μαΐου 1,8% περισσότερη από την πρώτη εβδομάδα. Περνάμε αμέσως στην επόμενη κάρτα για να δούμε ποιες περιοχές είναι αυτές που αγαπούν περισσότερο οι τουρίστες που έρχονται. Αθήνα, 360.000 και πλέον επιβάτες. Ηράκλειο, μεγάλη τιμητική έχει η Ρόδος για το δεύτερο 15ήμερο. Θεσσαλονίκη και Κέρκυρα. Και τελειώνουμε λοιπόν με τους τουρίστες από πού μας έρχονται λοιπόν. Πάμε να δούμε λοιπόν και την επόμενη κάρτα. Βρετανία, 270.000 υπολογίζεται. Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Ολλανδία. Μάλιστα, Βάλια, να σε ευχαριστήσω πολύ. Πάμε στη Ρόδο. Θετικό το κλίμα αναφορικά με τις τουριστικές ροές. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε βέβαια και τα προβλήματα τα οποία ίσως προκύψουν και από την πανδημία αλλά και από την ενεργειακή κρίση. Πάμε στον κύριο Μανώλη Μαρκόπουλο, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου. Μια δραστήρια ένωση. Να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα, καλησπέρα σας από τη Ρόδο. Κύριε Μαρκόπουλε, βέβαια υπάρχει μια αισιοδοξία με φόντο την τουριστική σεζόν που διανύουμε και έχει ήδη ξεκινήσει με τις αφήξεις τουριστών. Ωστόσο, βέβαια, κάτω η μπάλα, καθώς υπάρχουν και κάποια εμπόδια. Από τη μία η πανδημία, από την άλλη, βέβαια, η ακρίβεια και οι ανατιμήσεις. Κοιτάξτε, στο νησί μας υπάρχει μια θετική ροή κρατήσεων. Αυτό είναι, βέβαια, που μας κρατά και σε αρκετά αισιοδόξη στα κέρι. Βέβαια, αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε καθημερινά είναι το πρόβλημα, όπως σωστά θέσατε, της ακρίβειας. Ο προορισμός μας, όπως και ο δικός σας άλλωστε, σε πολύ μεγάλο βαθμό διέπεται από αφίξεις που έρχονται από tour operator. Τουλάχιστον για το νησί της Ρόδου τα νούμερα είναι γύρω στο 80%, δηλαδή ένα 80% των επισκεπτών μας προέρχονται από συμβόλαια που έχουμε συνάψει με tour operator. Αυτό σημαίνει ότι θα έρθουν με τιμές οι οποίες είχαν υπογραφεί πέρσι και ουσιαστικά είναι οι τιμές του 2019 που έχουν αντιγραφεί για τα επόμενα 2 ή 3 χρόνια. Επίσης, πολύ μεγάλο ποσοστό αυτών των πελατών. Στο σύνολο του νησιού που προσεγγίζει περίπου τα 2,5 εκατομμύρια αφίξεις σε ένα κανονικό έτος, όπως ήταν το 2019, περίπου ένα 60-65% έρχεται με πακέτα all inclusive. Αυτό σημαίνει ότι τα ξενοδοχεία θα κληθούν σε αυτή την κλειδωμένη τιμή, όπως σας περιέγραψα, να παρέχουν πάρα πολλές υπηρεσίες, ποιοτικές για να διατηρήσουν τις καλές βαθμολογίες τους, και υπηρεσίες οι οποίες μέσα συνήθως έχουν όλα τα γεύματα, όλα τα ποτά και τη διαμονή και κάποια άλλα πράγματα συμπληρωματικά αυτού που παρέχουμε. Σε καμία περίπτωση κανένα συνάδελφος, ούτε στη Ρόδο, ούτε στην Κρήτη, ούτε σε κάποιο άλλο νησί, δεν θα μπορούσε να προβλέψει αυτή την αύξηση των πρώτων υλών, των προμηθειών. Βέβαια. Που όταν έχεις ουσιαστικά λόγω του πολύ μεγάλου ανταγωνισμού που συμβαίνει και στο δικό μας νησί, αλλά φαντάζομαι και στο δικό σας, άλλωστε σκεφτείτε η Ρόδος έχει περίπου τις 200.000 κλίνες, τα περιθώρια κέρδους είναι ούτως ή άλλως χαμηλά σε τέτοιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, οπότε με όλη αυτή την αύξηση της ενέργειας και των πρώτων υλών, σίγουρα, ουσιαστικά μιλάμε για αρνητικά αποτελέσματα. Ξέρετε, οικονομικά. Πρόεδρε, υποστηρίζουν ορισμένοι ότι οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, κυρίως στο μέτωπο των αφίξεων και των τουριστικών ροών, θα φανούν του χρόνου, το 2023, καθώς τώρα τα πακέτα έχουν κλείσει, θα απορροφήσετε τις όποιες ανατιμήσεις, ωστόσο του χρόνου θα δούμε ίσως μία πτώση της τουριστικής κίνησης. Κοιτάξτε, πιθανότατα να υπάρχει μία πτώση του χρόνου, αλλά του χρόνου τουλάχιστον θα έχουμε προλάβει να προσαρμόσουμε τους τιμοκαταλόγους μας σε κοστολογικά επίπεδα που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή οι ξενοδόχοι και στη Ρόδα αλλά και σε μεγάλους άλλους προορισμούς βρίσκονται σε μια πολύ δύσκολη θέση που λέει τι, ότι ο κόσμος εισπράττει τις αφίξεις, δηλαδή βλέπει ότι ο κόσμος έρχεται και την ίδια ώρα εγώ μπορεί να είμαι σε αρνητικό πρόσημο μέσα στην δική μου επιχείρηση. Σωστά, είναι δύσκολο να το κατανοήσει κάποιος που είναι εκτός τουριστικών προορισμών, όμως έχω την τύχη και τη χαρά να μιλάω μαζί σας στην Κρήτη, οπότε νομίζω ότι καταλαβαίνετε πολύ καλά. Θα σας πει κάποιος, εδώ πάμε να πιάσουμε αριθμούς 19 με αφίξεις, αλλά βέβαια τι συμβαίνει στα οικονομικά μια επιχείρηση, μιας επιχείρησης το γνωρίζετε εσείς ίδιοι βέβαια. Δυστυχώς και δεν αφορά καθόλου εσάς, αλλά
Δυστυχώς η τουριστική δημοσιογραφία, να το πω έτσι, βλάπτεται από την αφιξιολαγνία που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Σωστό. Κάνουμε συνέχεια λόγο για αφίξεις και για ποσοστά αφίξεων και για μεταβολές αναεθνικότητα, την ώρα που αυτό δεν μας δίνει κανένα μα κανένα ποιοτικό χαρακτηριστικό της κίνησης που έχουμε. Είναι και οι ανατιμήσεις, είναι και οι αυξήσεις, είναι και η αγοραστική δύναμη. Τι και αν έχουμε 10 εκατομμύρια επισκέπτες, βέβαια και η αγοραστική τους δύναμη είναι μειωμένη. Πολύ καλά κάνετε και το θέτετε. Είναι και η έλλειψη προσωπικού, βέβαια, την οποία τουλάχιστον και στα δικά μας ξενοδοχεία βιώνουμε έντονα. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, Πρόεδρε, να βάλουμε άνω τελεία, καθώς θέλουμε να τα ξαναπούμε. Θέλω να τα ξαναπούμε, βέβαια, να αφήσουμε λίγο να κυλήσει το διάστημα. Και εδώ είμαστε να ξαναξεκινήσουμε την κουβέντα και να δούμε τα δεδομένα τα οποία διαμορφώνονται και εκτός Κρήτης και συγκεκριμένα στη Ρόδο. Να είστε καλά.